Ο Υπουργός Υγείας είναι πλήρως ενήμερος για το νομοσχέδιο. Συμμετείχε στο ΚΙΣΚΙΠ που το οριστικοποίησε. Θα εξετάσω αν υπάρχει πράγματι από παραδρομή ή παράληψη της υπογραφής του. Δεν μπορώ να σας διατυπώσω τώρα άλλη απάντηση πέρα από αυτή ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη μου επί της ουσίας. Κύριοι συνάδελφοι, ορθά επισημάνθηκε και σε αυτή την προκαταρκτική επί των διαδικαστικών συζήτηση και στο παρελθόν όταν είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε σε επίπεδο λομέλειας, προημερησίας, διατάξεως την εθνική σημασία που έχει η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και πόσο έχει καθυστερήσει. Θα ήθελα η συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει να μην έχει κυρίως το χαρακτήρα επιμερισμού πολιτικών ευθυνών για το διέξοδο το οποίο κληρονομήσαμε, αν και είναι προφανές ότι για μας μια τέτοια συζήτηση θα ήταν προνομιακή, διότι είναι ηλίου φαϊνότερο ότι υποδεχθήκαμε μια χαοτική κατάσταση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το έλλειμμα των ασφαλιστικών οργανισμών που είχε μεγαλώσει κατά την πενταετία της κρίσης κατά το 1/3 σε σχέση με το παρελθόν, αλλά κυρίως γιατί κληρονομήσαμε ένα σύστημα πλήρως ανορθολογικό, άναρχο, με μια πληθώρα κανόνων που δεν εξασφάλιζε ούτε την ισονομία ούτε την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως προκύπτει από όλους τους κοινωνικούς δείκτες, τόσο η αναπλήρωση εισοδήματος που αντανακλάται στο βαθμό των ανισοτήτων, όσο και η προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ήταν στην Ελλάδα σε πολύ κατώτερα επίπεδα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και είναι επίσης προφανής οι ευθύνες τόσο για την κακοδιαχείριση στο παρελθόν των αποθεματικών των ταμείων, όσο και από την κατολίστευσή τους στο PSI, που άφησε ένα σύστημα ανυπεράσπιστο σε συνθήκες που και το πιο καλά θωρακισμένο ασφαλιστικό σύστημα θα έχει δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Αναφέρομαι προφανώς στην ανεργία του 25%, στην αδυναμία λόγω της κρίσης από τα απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών να ανταποκριθούν στις φορές τους. Σας καλώ όμως να προσανατολιστούμε προς το μέλλον και να επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ασφαλιστικό σύστημα που ταιριάζει στις επόμενες γενιές, αντιμετωπίζοντάς του όχι αποκλειστικά με όρους οικονομικής βιωσιμότητας για το επόμενο βραχυχρονικό διάστημα, όπως ήταν όλες οι επεμβάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά με δομικό και διαρθρωτικό τρόπο που θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα την οικονομική του βιωσιμότητα, που είναι προϋπόθεση, αλλά ταυτόχρονα και την κοινωνική του αποτελεσματικότητα στα δύο επίπεδα που προανέφερα: άμβληση των κοινωνικών ανισοτήτων, αποτελεσματική διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας, ώστε να μην φαίνει απροστάτευτη καμία ομάδα του πληθυσμού. Εν ώψη αυτής της ανάγκης, διατυπώνουμε την πρόταση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο, αν προσέξατε τον τίτλο του νομοσχεδίου, ενός ενιαίου συστήματος κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλειας. Γιατί στο παρελθόν, μολονότι το ποσοστό του κοινωνικού προϋπολογισμού επί του συνόλου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ήταν κάτω από τον εθνικό, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπήρχε πράγματι μια ιδιαίτερη στρεβλή κατανομή των κοινωνικών πόρων στο εσωτερικό του. Μια ιδιαίτερη διόγκωση των συνταξιδοτικών δαπανών και πάλι χωρίς να παρέχεται επαρκής προστασίας στους συνταξιούχους, με μια παράλληλη υποβάθμιση άλλων αναγκαίων κοινωνικών παροχών, επιδόματα ανεργίας, φροντίδα για την οικογένεια κτλ. Προϋπόθεση λοιπόν για να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας είναι να αντιμετωπίσουμε ως σύνολο τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες του κράτους στο επίπεδο της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ασφάλισης. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί να ενσωματώσει εκείνες τις πλευρές του Τρίτου Μνημονίου που έχουν ψηφιστεί από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, εκτός από αυτούς που είναι αντίθετοι με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την αναγκαία προσαρμογή της συνταξιδοτικής δαπάνης κατά 1% και δυσμενείς πλευρές, όπως η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Επιχειρεί να τις ενσωματώσει,
ακριβώς αντικαθιστώντας, για παράδειγμα, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, με ισοδύναμα, όπως στη Εθνική Σύνταξη, που κατά γνώμη μας έχουν μεγαλύτερη κοινωνική αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο των αρχών που ανέφερα, όπως επίσης προχωρώντας στην αναγκαία προσαρμογή της δημοσιονομικής δαπάνης, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή κάλυψη για τους πιο αδύναμους και για τη μεσαία τάξη. Παρενθετικά να πω ότι και να μην ήταν μνημονιακή υποχρέωση η προσαρμογή του 1%, θα ήμασταν αναγκασμένοι να την κάνουμε του 1% του ΕΠ, γιατί τα πραγματικά ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος είναι πολλαπλάσια του 1% και δημιουργούν πραγματικά μια ορολογιακή βόμβα που προπολού χτυπά στο παραένα για το σύστημα των συντάξεών μας. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν της μεταρρύθμισης, τα οποία διαφοροποιούν αυτή τη μεταρρύθμιση με όλες τις αντίστοιχες θεσμικές προσαρμογές της τελευταίας 15ετίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύο. Πρώτον, η εφαρμογή κανόνων ισονομίας. Εφαρμογή των ίδιων κανόνων τόσο σε ό,τι αφορά τις εισφορές, όσο και σε ό,τι αφορά τις ενταξιοδοτικές παροχές, σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού, μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ελεύθερα απασχολούμενους επιστήμονες, αγρότες. Με μία προσαρμογή στους κανόνες αυτούς της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, μόνο εκεί που χρειάζεται να προστατευτούν οι πιο αδύναμοι. Περαιτέρω, η ισονομία δεν αφορά μόνο οριζόντια κοινωνικά τις διάφορες κοινωνικές τάξεις και στρώματα που προανέφερα, αφορά και την διαγενειακή δικαιοσύνη. Γιατί για πρώτη φορά επιχειρούμε, χωρίς μεταβατικές περιόδους που στέλνουν το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, με μια μικροπολιτική λογική που δυστυχώς ακολουθούσε μέχρι τώρα το πολιτικό σύστημα, να εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες και προς το μέλλον και προς το παρελθόν, επανυπολογίζοντας όλες τις συντάξεις και τις κύριες και τις επικουρικές με βάση τους κανόνες που προβάλλουμε για το μέλλον και που θεωρούμε ότι εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της πρότασής μας το προανέφερα αναφέρεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή να εφαρμοστεί η ισονομία και η ισότητα όχι όμως με όρους τυπικής αλλά ουσιαστικής ισότητας, με ιδιαίτερη δηλαδή πρόνοια για αυτούς που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ προσδιορίζουμε την ελάχιστη ασφαλιστική υποχρέωση για όλους στο επίπεδο που είναι ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη, ειδικά για τους αγρότες, επειδή ξέρουμε ότι το αγροτικό εισόδημα είναι κατά μέσο όρο πολύ κατώτερο από το αστικό, προβλέπουμε την ελάχιστη αυτή ασφαλιστική υποχρέωση στο 70%, βελτιώνοντας την αρχική πρόβλεψη του νόμου, στο 70% λοιπόν επαναλαμβάνω, επί του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Το βασικό εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης όμως που προβλέπουμε στο νόμο αυτό είναι η Εθνική Σύνταξη. Μολονότι έχει υποστηριχθεί κατά κόρο το αντίθετο, η Εθνική Σύνταξη που προβλέπουμε είναι εντελώς διαφορετική από τη Βασική Σύνταξη, το νόμο 3863 του 10 και 3865 του 10. Γιατί στους νόμους αυτούς η Βασική Σύνταξη ήταν ένας βασικά λογιστικός τρόπος υπολογισμού του τελικού συνταξιοδοτικού ποσού. Εμείς αντίθετα καθιερώνουμε για πρώτη φορά μια τομή σε σχέση με τα θεσμικά χαρακτηριστικά που για το σύστημά μας, που μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικά βισμαρκιανό. Βάσιζε δηλαδή τις συνταξιοδοτικές παροχές, στις ασφαλιστικές εισφορές, με μια συμμετοχή του κράτους στο πλαίσιο της κρατικής χρηματοδότησης. Εμείς καθιερώνουμε μια εθνική σύνταξη που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό ότι δεν χρηματοδοτείται από τις εισφορές, αλλά αποκλειστικά από τη φορολογία, για να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαλείο αναδιανομής προς όφελος των φτωχότερων και των κατώτερων μεσαίων στρωμάτων, αλλά και ταυτόχρονα να αποτελέσει εγγύηση μιας ελάχιστης αφετηρίας που θα ανταποκρίνεται σε αυτό που θεωρεί πάγια η νομολογία μας ότι αποτελεί περιεχόμενο της συνταγματικής επιταγής για την κοινωνική ασφάλιση. Να εξασφαλίζεται δηλαδή για όλους ένα ελάχιστο αξιοπρεπούς διαβίωσης που θα σημαίνει προστασία από την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό και αντιροβολείται η Εθνική Σύνταξη στο όριο της φτώχειας, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 60% δηλαδή του διαμέσου εισοδήματος. Η πρόβλεψη αυτή για την Εθνική Σύνταξη
σε συνδυασμό με τα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής, εξασφαλίζει πλήρη προστασία των χαμηλότερων και των μεσαίων εισοδημάτων. Θα σας το πω ένα παράδειγμα. Το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος, του μισθού, για κάποιον που έχει 750 ευρώ στη διάρκεια της εργασιακής ζωής, ως άθροισμα της Εθνικής Σύνταξης και της Ανταποδοτικής, είναι 98%. Το αντίστοιχο ποσοστό για αυτόν που έχει μέσο εργασιακό εισόδημα 1.000 ευρώ και δυστυχώς στο πλαίσιο της στοχοποίησης που έχει επιβάλει η μνημονιακή πολιτική της λιτότητας, αυτή είναι η πλειονότητα των συμπολιτών μας, τόσο των μισθωτών όσο και των αυτοαπασχολούμενων. Για αυτούς λοιπόν που αποτελούν την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, το ποσοστό αναπλήρωσης φτάνει στο 85%. Και αναφέρομαι στην κύρια σύνταξη, όχι στην επικουρική. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πρότασή μας εξασφαλίζει κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία. Προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι σημαντικές, ανώτερες από αυτές του προσχεδίου. Γιατί πράγματι η επιβάρυνση σε ορισμένα στρώματα, όπως στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, όχι τους εμπόρους, που εκεί για την συντριπτική πλειονότητα, το 90% οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές, υφίσταται μια επιβάρυνση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε διευρύνει τη μεταβατική περίοδο και έχουμε προβλέψει σημαντικές προσαρμογές των εισφορών σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλές εισφορές γενικά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και για τους μισθωτούς. Γιατί γίνεται αυτό? Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο των σημερινών συντάξεων, δεν έχουμε άλλη λύση, παίρνοντας υπόψη τη μεγάλη μείωση της εισφοροδοτικής βάσης που συνεπάγεται η ανεργία και η αδυναμία των ελεύθερων επαγγελματιών να πληρώσουν τις φορές τους. Ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πραγματικότητα, αφενός προσαρμόζοντας τις φορές στο πραγματικό εισόδημα και όχι στο εικονικό, και υπολογίζοντας τις φορές εκεί που πρέπει να είναι για να εξασφαλιστούν οι σημερινές συντάξεις. Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορούν να μειωθούν οι φορές χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις, στην αγωγή. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Τέλος, για τους υφιστάμενους συνταξιούχους. Εκπληρώσαμε πλήρως τις δεσμεύσεις που είχαμε εν ώψη των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Καμιά οριζόντια μείωση δεν γίνεται. Προστατεύονται απολύτως οι κύριες συντάξεις. Και υπάρχει μία αναπροσαρμογή στις επικουρικές που αφορά όμως λιγότερο από το 10% των συνταξιούχων. Λιγότερο από 260.000 ανθρώπους στο σύνολο των 2.600.000 που είναι το σύνολο των συντάξεων. Και προσέξτε, αν εφαρμόζαμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος όπως την είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν θα οδηγούμαστε απλώς σε μια μείωση 5% των επικουρικών όπως αυτή που έγινε το 2014, εν ώψη του συσσωρευμένου ελλείμματος των 860 εκατομμυρίων του επικουρικού ταμείου, εάν όλη η προσαρμογή γινόταν μέσω των μειώσεων των επικουρικών συντάξεων, αυτή η μείωση θα ήταν της τάξης του 26%. Συνοψίζοντας, επιχειρήσαμε, κοιτάζοντας το μέλλον, αλλά όχι αδιαφορώντας για τους νυν συνταξιούχους, να προτείνουμε μια θεσμική αλλαγή που δεν έχει επιχειρηθεί για δεκαετίες στον τόπο μας. Για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οφείλω μια απάντηση για το θέμα της αναλογιστικής μελέτης. Όλες οι προβλέψεις μας έχουν βασιστεί σε αναλογιστικές προβολές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Αυτές μόλις οριστικοποιήθηκε η διαπραγμάτευση, όπως ξέρετε αυτό έγινε στην τελευταία εβδομάδα, έχουν υποβληθεί για την αναγκαία επιστημονική έγκριση στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Ακριβώς γιατί θα ήθελα να μην έχουν μόνο τη σφραγίδα της εγκυρότητας της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, που είναι δεδομένη, αλλά και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία αποτέλεσε τον τεχνικό μας σύμβουλο και κατά τη φάση της κατάρτισης του νομοσχεδίου. Γιατί όπως ξέρετε, αυτή ήταν μια εθνική μεταρρύθμιση
που έγινε με τις δικές μας επιστημονικές δυνάμεις, βασισμένη σε μια επιτροπή στην οποία δεν συμμετείχαν δικοί μας σε εισαγωγικά άνθρωποι, αλλά αυτοί που θεωρήσαμε ότι ήταν οι αντιπροσωπευτικότεροι του χώρου της κοινωνικής ασφάλισης, και στη συνέχεια με την επιστημονική αρρωγή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Σουηδών Ειδικών. Στην ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης επεξεργασίας στις επιτροπές, θα εκατεθεί αναλογιστική μελέτη με τη σχετική επιστημονική επικύρωση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Και αυτό αποτελεί και την απάντηση που ήδη έχω δώσει σε μια παρεξήγηση που έχει εμφυλοχωρήσει στην νομοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου, η οποία θεωρεί μη συνταγματικές ορισμένες διατάξεις ακριβώς εξαιτίας της απουσίας αυτής της αναλογιστικής μελέτης. Πρόκειται για σφαλμένη προϋπόθεση. Υπάρχει αυτή η αναλογιστική μελέτη, υπήρχε εξ αρχής, σε επανειλημμένες δημόσιες ανακοινώσεις μου έχω αναφερθεί σε αυτήν. Σας παρακαλώ, λοιπόν, εντός της επιτροπής αυτής να κάνουμε ό,τι το δυνατό καλύτερο για να έχουν και τα παιδιά μας και οι υφιστάμενοι συνταξιούχοι εκείνο το ασφαλιστικό σύστημα που τους ταιριάζει. Για να γυρίσουμε σελίδα σε μια περίοδο ανυποληψίας του ασφαλιστικού συστήματος και υπονόμευσης της νέας γενιάς για το μέλλον του. Μπορούμε να το κάνουμε στο πλαίσιο μιας εθνικής μεταρρύθμισης, όπου οι μνημονιακές δεσμεύσεις έχουν απορροφηθεί από την κοινωνική της κατεύθυνση και που δεν αποτελούν το καθοριστικό της στοιχείο. Πρέπει ως εθνική αντιπροσωπεία να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή. Εγώ σας υπόσχομαι, με ιδιαίτερη προσοχή θα ακούσω τις προτάσεις σας και θα προσπαθήσω να σωματώσω όσες από αυτές βρίσκονται σε αρμονία με τη γενική κατεύθυνση του νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ.